Παύλο, θέλω να μάθω αυτή τη στιγμή αν κάποιος ενδιαφέρεται για αυτό το χώρο που λέγεται Κινάλ, που είναι το μεγάλο Πασόκ, το μικρό και όλες οι υπόλοιπες δυνάμεις της κεντροαριστεράς. Ποιο θα έλεγες ότι είναι το momentum αυτού του χώρου και ποιο θα έλεγες ότι είναι αυτά που πραγματικά το απασχολούν και εσάς απασχολούν? Νομίζω ότι τώρα είναι η καλύτερη περίοδος, γιατί έχουν τελειώσει οι εκλογές, ο καθένας δείχνει αυτά τα οποία πιστεύει και αυτά τα οποία κάνει, και μπροστά στη συνδιάσκεψη την οποία θα έχουμε στα μέσα Μάρτη, τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για να ανοίξουμε μια συζήτηση, και αυτό κάνουμε. Όλο το τελευταίο διάστημα γυρνάμε την Ελλάδα και με τη Φόφη Γεννηματά για να ανοίξουμε την κουβέντα με τους πολίτες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Η κρίση είναι ακόμα εδώ και οι συνέπειες της ταλαιπωρούν τους πολίτες, επομένως πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τα θέματα. Τι σας λένε οι πολίτες, αν θα λέγαμε ότι έβγαλες ένα, το ερωτηματολόγιο τους ποιο είναι κυρίως, ποια είναι η πρώτη, δεύτερη, τρίτη ερώτησή τους? Ελληνοτουρκικά, προσφυγικό και μεταναστευτικό, και τα οικονομικά προβλήματα τα οποία ταλαιπωρούν κάθε Έλληνα σε όλη τη χώρα, και αυτά σχετίζονται και με τη νέα γενιά και τις χαμηλές αμοιβές που έχουν οι νέοι άνθρωποι, αλλά και με το κομμάτι των μεγαλύτερων ανθρώπων, οι οποίοι αγωνιούν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους ή τα εγγόνια τους και βλέπουν ότι η κρίση τους έχει χτυπήσει. Και στα τρία αυτά ζητήματα, μαζί με την ασφάλεια και την προστασία του πολίτη που σχετίζεται και με ό,τι συζητάμε τόση ώρα, νομίζω ότι παίζουν στην καθημερινότητα τον κρισιμότερο ρόλο για τον κάθε έναν. Και εκεί εμείς έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να εξελιχθούμε ως χώρα την επόμενη δεκαετία. Χάσαμε πολύ κρίσιμο χρονικό.